Λοιπόν, εκμεταλλευόμενος την απουσία της γλυκερίας, η οποία να πούμε είναι καλά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράσταση που τη στείλατε στο προηγούμενο. Δεν μπορεί να είναι σήμερα, αλλά εκμεταλλευόμενος την απουσία της, θα πω ότι μπαίνουμε πλέον στην προ-χριστουγεννιάτικη περίοδο, γιατί με είχε σταυρώσει την άλλη φορά που το είχα πει, με δύο καλεσμένους. Θα σας πω το εξής, δεν θα σας πω ποιο είναι ακόμα. Αν μπει κάποιος σε ένα σουκού και ψάξει λίγο στο Facebook τις συνεντεύξεις, θα δει μια τετράλεπτη συνέντευξη με έναν κύριο είτε με λευκά, είτε με προπονητική αμφίεση τύπου Αταμάν, και από κάτω θα δει δύο χαχά. Αυτός ο κύριος είναι ο Λουκάς Καραβασίλης. Το ένα χαχά είναι δικό μου και το άλλο χαχά είναι του Στέφανου του Κουλιαμπή. Και 5-6 σχόλια από κάτω, ανάμεικτα, διάσπαρτα. Οπότε μαντέψτε ποιους έχω σήμερα εδώ. Πείτε καλησπέρα. Πείτε. Θέλω να πω καλημέρα, αλλά θέλω να ξεκινήσω λίγο εκρηκτικά. Λοιπόν, επειδή είπες πριν ότι αυτόν τον κύριο θα τον δούμε είτε με λευκά είτε με προπονητικά, ναι. Να πούμε ότι τα λευκά είναι λίγο στενά, πρέπει να τα. Είναι λίγο στενά, ρε παιδάκι μου. Έτσι, θα πάει λίγο περίεργα. Για όλο, ναι, με προπονητικά που είναι λίγο πιο έτσι, τον προτιμώ εγώ. Γεια σου, Λουκά μου. Καλημέρα και εμένα, από μένα, σε όλους. Άπαντες συμπασχετικούς. Κοίτα, να δώσω μια απάντηση, γιατί είναι η πρώτη απάντηση που δίνω στην ερώτηση. Ότι ναι, τα άσπρα. Οκ, okay, μέχρι πριν την προηγούμενη αγωνιστική ήταν όντως στενά. Από αύριο δεν θα είναι έτσι. Πρώτον, γιατί πήρα καινούργια εμφάνιση πιο φαρδιά. Και δεύτερον, μετά τα Χριστούγεννα θα φοράω πάλι την παλιά εμφάνιση, η οποία θα καλυποθεί το σώμα μου και θα γίνω φέτες. Είμαι σε καλό δρόμο. Αυτό έχει σημασία. Ευθεία να είναι. Λοιπόν, δεν το κάνουμε έτσι. Θα κάνουμε ερωτήσεις για τον μπασκετάκι πρώτα και μετά στο τέλος, όποιος θέλει να ακούσει, το λέμε από τώρα, θα ρωτήσει μία ερώτηση ο Στέφανος στον Λουκά και μία ερώτηση ο Λουκάς στον Στέφανο. Μπορούμε να πούμε λίγο την ιστορία μας, ότι είναι μια έτσι διαχρονική αγάπη, παύλα μίσος, εισαγωγικά μίσος, σε καμία περίπτωση. Έτσι έχουμε χτίσει τη σχέση μας, έτσι θα την προχωρήσουμε και το αγαπάμε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε. Ναι, ναι. Και μεταξύ μας είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό. Και έχεις μπει στο κόλπο εσύ και κάνεις το τρίτο, το σκουντή της καρδιάς του και τα τέτοια. Εγώ καταρχάς μίλησα πρώτη φορά με τον Λουκά, ναι, με αφορμή τη σχέση που είχε ο Λουκάς με τον Στέφανο. Αυτή ήταν η πρώτη συνέντευξη που κάναμε. Ομεσάζοντας, αυτό έκανα εγώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις για να μην πάει και εκείνη η Μπενχούρ. Έχουμε 15 ερωτήσεις για την Development 1. Είστε διαβασμένοι και οι δύο, δεν πιστεύω να μην είστε διαβασμένοι. 100% όχι. Ωραία, μου αρέσει. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα εύκολα ή με τα δύσκολα. Με Γκάσινο, μεγάλος καλεσμένος. Ναι. Ωραία. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τα εύκολα. Να πάμε πρώτα με μία soft. Ναι. Ωραία, πάμε με μία soft. Θέλω να μου πεις, Λουκά, ποια ομάδα της κατηγορίας, εσύ που τα ξέρεις, έχει αποδυναμωθεί και πια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Κοίτα να δεις, μια εικόνα έτσι που έχω σε όλους τους ομίλους, γιατί φέτος η development είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, έτσι. Θεωρώ και βάσει βαθμολογιών και τα λοιπά ότι ο Αλκολικός είναι πάρα πολύ μπόμπα, φαίνεται και από το 7-0. Όπως και ο Ανακασιακός είναι, που τον έχω στον όμιλό μου, είναι ομάδα που εντάξει, έχει εμπειρία, έχει ποιότητα, εξού και το αίτητο. Ναι. Εντάξει, είναι γενικά, δεν θεωρώ ότι κάποιος έχει αποδυναμωθεί με την έννοια ότι δεν θα πρωταγωνιστείς, γιατί είναι και οι βαθμολογίες, είναι και οι θέσεις, οι προκρίσεις τέτοιες που έχουν κίνητρο από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο. Ναι. Έτσι, γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι και πολλές νέες ομάδες, οι We Better που τους έχω και εγώ στον Όμιλο, που είναι μια καινούργια ομάδα με ταλέντο και τρέχουνε. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι, δεν θα πω ότι κάποια ομάδα έχει αποδυναμωθεί ιδιαίτερα. Okay. Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ ανταγωνιστική η κατηγορία φέτος. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι έχει βελτιωθεί και μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση, μάλλον τον Black Mappa. Μεγάλο step up. Έχει πάρει παιδιά σε θέσεις κέρυες, όπως ο Κουντούρης, ας πούμε. Έχουν δέσει πάρα πολύ, παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Έχουν καταπληκτικές εμφανίσεις. Ναι, πιτζαμέ λίγο, αλλά είναι ωραίες πιτζαμέ. Για μένα είναι καταπληκτικές. Ο Βαγγέλης Γιαναράκης είναι ένα παιδί, εντάξει. Τι να συζητάμε τώρα. Ναι.
Και θα δώσω τον Black Mamba λοιπόν το step up που έχω δει εγώ. Και σαν αποδυναμωμένοι αλλά χωρίς να έχουν χάσει ιδιαίτερα πρόσωπα είναι τα Μπεράνχας. Η πορεία τους δεν είναι πολύ καλή. Δεν βγάζουν νεύρο, δεν βγάζουν ενέργεια. Ένας Χαϊδάκης δεν μπορεί να φτάνει για όλα. Ναι. Οπότε μιλάω για τους ομίλους που ξέρω καλύτερα, έτσι. Mm. Οπότε θα μιλήσω για τον Μπεράνχας, ότι είναι αυτοί οι οποίοι μου έχουν κάνει σε εισαγωγικά αρνητική, μια χαρά παιδιά, έτσι, μπασκετικά εντύπωση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Λοιπόν, Λουκά. Έλα, Λουκά μου. Αν μπορούσες να κλέψεις εσύ, σαν ναυάγια, και εσύ μετά σαν ρεμάλ, ας πούμε. Okay. Ας πούμε, yeah. Δε, ωραία. Mm. Έναν παίχτη από μια ομάδα του ομίλου σου, ποιος θα ήταν αυτός? Του ομίλου μας. Ναι. Του ομίλου μου. Του ομίλου σου, που τα έχεις δει καλά, που τα ξέρεις. Εντάξει, νομίζω είναι μια ερώτηση που... Σμάγκιν. Σμάγκιν, ναι. Ναι. Δηλαδή ναι, ήταν ερώτηση. Έτοιμη. Μόνο παγίδα δεν ήταν. Mm. Σμάγκιν. Με Σμάγκιν και Σπυρόπουλο. Πρόσεχε να πει. Εντάξει. Άλλο. Ωραία, εντάξει. Άλλο level. Ναι. Στέφανε. Λοιπόν. Έναν. Έναν, ναι. Έναν. Επειδή υπάρχει και εκεί μια έτσι αγάπη. Ναι. Παρότι υπάρχει μπιφ με την ομάδα μου. Ωχ, κατάλαβα που πάει. Ναι. Ναι. Παρότι είναι και αυτός πράσινος συναισθημάτων, τι διάλογο έχω πάθει στο μπασκετάκι και ναι, όλα αυτούς αγαπάω. Πες το όνομά του. Του έχω μια δυναμία ιδιαίτερη, τον Άκη Αντωνόπουλο θα έπρεπε. Αν και έχω τον Λουκόπουλο εκεί, δεν ξέρω, θα θέλαμε 7 μπαλές, αλλά ναι. Τον Άκη. Θα έπρεπε ένα ψηλό, αλλά έχουμε πάλι πολύ καλούς ψηλούς. Από τους Friends θα έπρεπε ένα ψηλό, αλλά επειδή έχουμε πολύ καλούς ψηλούς. Ποιο ψηλό θα έπρεπε? Με αυτό το ατσούμπαλο το στυλ που έχει, αλλά είναι ρε φίλε, ένα παιδί. Το χρυσοσπάθι θα έτσι, νούμερο 5. Ναι, θα έτσι, I like. Λοιπόν, Λουκά, με αυτά που έχεις δει, δεν μας νοιάζει να μας πεις για όλους τους ομίλους μου, θα που έχεις δει εσύ. Πες μας την καλύτερη φετινή πεντάδα της Development 1. Απαγορεύεται να μου πεις της ομάδας σου. Μην μου πεις τώρα η ομάδα μου έχει την καλύτερη πεντάδα και τέτοια. Ναι. Μην κάνεις αυτό που κάνεις σε παλιά στάξη την ομάδα. Μη λες τέτοια εσύ. Την καλύτερη πεντάδα του ομίλου ή της κατηγορίας. Της κατηγορίας. Εκτός της ομάδας μου. Ναι. Τον ένα τον είπα πριν, της Μάγκιν. Της Μάγκιν, ωραία. Έτσι, αβλεπή. 4 ή 5. Ρε φίλε, ο άνθρωπος, εντάξει τώρα, 5 στα χαρτιά λόγω ύψους, αλλά είναι playmaker ρακέτας, γηπέδου και τα λοιπά. Και εκτός γηπέδου και τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα πήγαμε με Μάγκιν. Θα έπαιρνα ένα παιδί που τους αντράφτη που μας τιμώρησε πάρα πολύ, το Χρυσικό. Guard. Ναι, guard. Θα προσπαθούσα να φορτώσω και λίγο τη ρακέτα με ένα παιδί που το ήξερα. Ήταν στην ομάδα τον Αντρέα, το Χάνο. Έτσι που τον ήξερα, που είναι πάρα πολύ δυνατός. Και έχουμε σε στους τρεις. Ναι, θες αλλά δύο γκάρντ λογικά. Ή μπορεί να παίξει με πιο πολλούς ψηλούς. Θα επέλεγα, φιλαράκι, το παιδί που είπε από τον αλκοολικό, τον Αντωνόπουλο, που είναι, ναι, είναι βρωμόχερο. Θα τον επέλεγα. Και θα προσπαθήσω να βάλω σαν play από τους Cavaliers τον Άγγελο τον Κούκι. Σωστό. Πεντάδα φωτιά είναι αυτή. All star. Έτσι, έτσι. Για πείτε μας, κύριε Στέφανε. Οπότε τώρα εγώ στις ομάδες μου, αλλά δεν είναι, είμαι... Μην πεις γιατί ρε μάλλον, λέει ούτε ο Λουκάς που είχε τα ναυαγιά. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν γίνεται να πάλι Σμάγκιν. Απλά δεν γίνεται. Νομίζω ξεκινάμε όλοι από εκεί. Εφόσον δεν γίνεται να βάλω ρε μάλλον που θα βάζα το Λουκόπουλο σίγουρα στο 2. Ναι. Θα πάω έτσι για να τιμήσω και τον καλεσμένο μου με το Σπυρόπουλο. Σωστό, ευγενής άμυλα. Ναι, ευγενής άμυλα. Είπαμε παρότι υπάρχει το μπιφ και τα λοιπά. Λοιπόν, σε 3 τώρα. Όχι, έχουμε πει υψηλό. Λοιπόν, χρυσοσπάθι με Σμάγκιν. Με Σμάγκιν στους ψηλούς. Ωραία. Τελειώσαμε εκεί. Σουτέρ το Σπυρόπουλο. Ναι. Playmaker. Πεζούμενο κιόλας. Καλά, θα βάζα, αν έπαιζε, θα βάζα του αλκοολικού, το χτύπησε το... Α. Αχ, ξέχασα το όνομά του τώρα. Και τον ξέρω πολύ καλά κιόλας. Ναι, με έχεις κολλήσει τώρα. Θα ξεφυλιστούμε λιγάκι.
Λοιπόν, θέλουμε άσο και δύο, ε. Ναι. Πες μου, ό,τι θες, από ό,τι θυμάσαι. Τον Παπασπύρου, μπράβο, τον Παπασπύρου θα βάζω. Αλλά επειδή δεν παίζει το παιδί. Πάμε, Παπασπύρου, έστω. Υποθετικό είναι το σύστημα. Πάμε και θέλουμε άλλο ένα. Ναι. Ένα τριάρι θες. Ένα τριάρι θέλω, ένα τριάρι. Λοιπόν. Όχι, έβαλα Σπυρόπουλο από εκεί. Να μην βάλω το Λουκά τώρα, εντάξει. Θα είναι πολύ. Ναι, εντάξει. Θα είναι πολύ. Ένα τριάρι. Πιάστηκα διάβαση, παιδιά. Δεν θες τριάρι, εντάξει. Λοιπόν, όχι, θα βάζα στον Άσο το Κουντούρι. Γιατί κάνει πάρα πολύ δουλειά στο μάτς. Τον Κωστά. Ναι, γιατί ο φετινός Κουντούρις που βλέπω, έχει, ειδικά στο τελευταίο μάτς που έχει κάνει, πέρα από ότι έχει κάνει 3-4 κλεψίματα, έχει κάνει 5 assist, έχει βάλει και 10 πόντους. Είναι all around, είναι σε φοβερή κατάσταση, οπότε... Κουντούρι. Πάμε Κουντούρι. Ωραία, I like, I like. Λοιπόν, με καλύπτατε μέχρι στιγμής, είστε πολύ διαβασμένοι. Παρότι εσύ λες τα δικά σου. Ωραία, φίλε, δε, σου βάλαμε χρονόμετρο. Λοιπόν, Λουκά, ποιον παίκτη της φετινής development 1 θεωρείς υπερεκτιμημένο? Οπα, αυτή η απάντηση πάλι... Αυτή είναι ωραία ερώτηση. Χωρίς να έχουμε, χωρίς φόβο και πάθος, δεν το λέμε. Ναι, εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Τι να σου πω τώρα, υπερεκτιμημένο. Ρε φίλε, μας έχεις στον τοίχο τώρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπερεκτιμημένο. Είναι ερώτηση παγίδα. Είναι γιατί... και παρεξηγήσιμο. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα μια παρέα είμαστε στο μπασκετάκι. Τίποτα παρεξηγήσιμο θέλω να πιστεύω. Αλλά... Υπερεκτιμημένο. Είναι το τον εαυτό. Μα εγώ δεν είμαι. Στέφανε, δεν μπορεί να... Στέφανε, δεν μπορεί να πεις Λουκά Καραβασιλή. Τα απαγορεύω. Λοιπόν... κοίταξε. Θα πάρω ότι το μπαλάκι θα λειτουργήσει και λίγο σαν με το σκεπτικό και το μυαλό ενός προπονητή, ναι. Και θα θέσω σαν υπερεκτιμημένου παίχτη έναν που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα, ναι. Έτσι, και θα ρίξω το μπαλάκι στο φίλο, στο Τζίφο. Στο Τζίφο, Γιατί το φίλο μου το Γρηγόρη. Ναι, ρε φίλε, γιατί περιμένω περισσότερα πράγματα από αυτόν στην ομάδα. Okay. Πράγματα ωραία, που απάντηση. Τον ξέρουμε, δεν είναι άγνωστο σε εμά τουλάχιστον και σε σένα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι παίξι που το έχει το σούτ από 6.75 και θεωρώ ότι έχει πέσει πολύ αποδοσή του. Να πούμε ότι με τον Γρηγόρη παίζα χρόνια συμπαίχτη και τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Και δεν αξίζει αυτή η εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα αγωνιστικά. Εντάξει, αν το στείλουμε αυτό το κομμάτι να το ακούσει. Θα το ακούσει ούτω ή άλλω. Θα το ακούσει και αύριο στο γήπεδο. Με έχει κολλήσει. Ξέρεις, οι ερωτήσεις μου βγαίνουν μετά. Γιατί σκέφτηκα για την προηγούμενη ερώτηση πάλι δύο πλήμα και που θα έπαιζα. Ποιο θα έπαιζε. Τώρα έχει περάσει, εντάξει. Εντάξει. Υπερεκτιμημένο τώρα για μένα. Δεν μπορώ να απαντήσω τι ερώτηση η αλήθεια είναι. Καλά, μπορεί να μας πεις κάποιον που έπαιζε καλύτερα πέρυσι και φέτος δεν παίζει τόσο καλά. Στο γυρνάω εσένα, άμα θες. Ωραία. Λοιπόν, θα πω για ένα παιδί που μου αρέσει, αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Θα τον έβαζα λοιπόν στην πεντάδα την Γαλλή και θα τον βάλω τώρα σαν υπερεκτιμημένο επίτηδες γιατί θέλω περισσότερα από αυτόν. Ωραία, μπράβο, μου αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει φανταστικά και φέτος δεν είναι το ίδιο γιατί μάλλον μπορεί να φτύγει και όλο το σύνολο ο Κώστας Χαϊδάκης. Στα πειραχάς. Ναι. Okay. Ο οποίος θα τον έβαζα και στην αρχή πεντάδα, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί είναι μάγος. Πέρυσι ήταν φοβερός. Είναι μάγος. Ναι, οπότε ναι. Για να κάνουμε έτσι μια έτσι, αντίθεση θα πω. Εντάξει. Τον Κωστή. Ωραία, ωραία, μου αρέσει. Λοιπόν, Λουκά, θέλω να μου πεις το φετινό σύστημα διεξαγωγής, ποιες ομάδες ευνοεί και ποιες ομάδες δεν ευνοεί. Μάλιστα. Λοιπόν, στο είπα και στην αρχή, θεωρώ ότι είναι ένα σύστημα το οποίο... βάζει όλες τις ομάδες από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο στο κλιπάκι να παίξουν μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Άρα δεν θα σου ξεχωρίσω ότι ευνοεί παράδειγμα τη δική μου ομάδα ή δεν ευνοεί την ουραγό του ομίλου, ας πούμε. Θεωρώ ότι αυτό το σύστημα που έχετε βάλει δίνει το κίνητρο από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο. Άρα δεν θα πω ότι είναι κάποια ομάδα που δεν την ευνοεί. Okay. Εγώ ήθελα καταρχάς να πούμε ότι έχετε εξηγήσει τον τρόπο διεξαγωγής, γιατί πολλοί μπορεί να μην τον έχουν καταλάβει. Πες μας. Όχι, εσύ θα μας πεις. Εγώ θα σου πω.
Υπάρχουν πλέον τρεις τριάδες. Όλο το πανηγύρι γίνεται για τρεις τριάδες. Η πρώτη τριάδα μάχεται για τις θέσεις στα play-off, τις πρώτες. Η δεύτερη διάδα τριάδα, ανάλογα με τις θέσεις του ομίλου, είναι να μπει ή να μείνει στην κατηγορία, να μπει play-off να μείνει στην κατηγορία. Και τελευταία τριάδα είναι για τη μάχη της στην κατηγορία. Όποια καταφέρει και μείνει και όποιες άλλες δεν καταφέρουν να μείνουν και πέσουν. Οι βαθμοί που παίρνουν μετράνε. Δεν μπορώ να το πω από τώρα αυτό. Με πιάνει στα διάβαστο. Αλλά σου λέω ότι φτιάχνονται καινούργιοι όμιλοι μετά με βάση τη δυναμικότητα και είναι αυτό που λέει ο Λουκάς. Ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική όλες οι ομάδες έχουν κίνητρο και ενδιαφέρον να παίξουν. Ναι. Οπότε επειδή δεν ξέρουμε, θα έλεγα ότι ευνοεί αυτούς που δεν έχουν ξεκινήσει καλά και δεν ευνοεί αυτούς που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Α, όλοι. Σωστό. Σωστό. Ωραία. Εντάξει. Αυτό νομίζω εγώ. Ναι. Χωρίς να πω η συγκεκριμένη ομάδα ναι. ή όχι. Ναι. Ο άλλος έχει 7-0 ας πούμε και μπορεί. Με δύο κακά αποτελέσματα να είναι ναι. εκτός στόχων. Ναι, έτσι λέω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Λουκά, τώρα με ποια. Με όποια ομάδα θες, πάρε. Μπορεί να το απαντήσει αυτό ως εκπρόσωπος όποιας ομάδας θες. Mm-hmm. Με ποια ομάδα της κατηγορίας θεωρείς ότι υπάρχει beef μεταξύ σας? Κοίτα, beef δεν υπάρχει. Ωραία, δεν υπάρχει. Μπίβ, γιατί πάρεις. Εντάξει, είναι ομάδες που. Δηλαδή, τι να σου πω, ένα Κασιακό που είμαστε φιλαράκια. Δεν, ούτε κόντρα φιλική έχουμε ναι, να ναι, πω ναι. ότι ναι. Α, σε κέρδισα, με κέρδισε κτλ. Ναι. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Απλά θα σου πω μια ομάδα που έχουμε, το έχουμε βάλει, έχουμε πεισμώσει ας πούμε, να πάρουμε τη ρεβάνς. Ναι. Όχι γιατί έχουμε θέμα με τα παιδιά, απλά θεωρούμε ότι μας αδίκησε το αποτέλεσμα με βάση την απόδοσή μας. Ότι δεν. Θεωρώ ότι ήταν να χάσουμε την ομάδα του που είναι πρώτη αίτη, τη We Better. We Better, ναι. Πολύ καλή ομάδα, έτσι, το πάμε να το συζητάμε, τραχαντήρια, καλούς ναι, παίκτες ναι. κτλ. Απλά είναι η ομάδα που έχουμε βάλει μέσα στο μυαλό μας ότι ναι ρε φίλε πρέπει να την κερδίσουμε γιατί ήταν πρωταγωνιστική και δεν ήμασταν, δηλαδή δεν βλεπόμασταν και δεν okay. αξίζαμε να χάσουμε όπως χάσαμε. Αυτό. Στέφανε. Τώρα η ερώτηση νομίζω ότι είναι πραγματικά υποθετική γιατί. Εννοείται. Νομίζω ότι είναι εύκολο εννοούμενα με ποια ομάδα έχουμε μπει πλέον. Ναι. Λοιπόν, με τον Αλκοολικό Αστέρα. Να πούμε ότι έχουν παίξει 500.000 μάτς μαζί ναι. Αλκοολικό Αστέρα. Έχουμε κάνει 500.000 μάτς. Έχουμε κάνει 500 κοινές συνεντεύξεις. Έγιναν πραγματάκια πέρσι. Εντάξει, τα βρήκαμε. Προφανώς έχει τελειώσει όλο αυτό. Αλλά άμα πεις με ποια ομάδα έχεις κόντρα, ας πούμε, λόγω καταστάσεων. Μπασκετική ρε παιδάκι ναι, μου, ναι. Είναι με τον Αλκοολικό Αστέρα. Okay, okay. Ναι. Με τον κύριο Πρωτόπαπα. Μας κρατάει μούτρα και δεν μας μιλάει. Λοιπόν, Λουκά, ποια ομάδα της Διένα έκανε φέτος τις καλύτερες μεταγραφές? Τις καλύτερες μεταγραφές. Μην μου πεις, και τα ναυάγια, θα πω εγώ ότι Κοίτα. Σε προλαβαίνω και λέω ότι τα ναυάγια έκαναν πολύ καλές μεταγραφές φέτος. Αλλά εσύ δεν μπορεί να μου το πεις αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω αυτό, ναι. Κοίτα να δεις. Τις πολύ καλές μεταγραφές. Ο Ανακασιακός. Δεν το συζητάμε καν έτσι, γιατί πήρε παίκτες με εμπειρία. Εκτός ο Σμάγκιν που τον είχε, πήρε και άλλους παίκτες. Ναι. Τους οποίους το μπασκετικό κοινό της περιοχής γενικά τους γνωρίζει. Δεν είναι άγνωστοι. Εμένα δεν, την ομάδα μου δεν θα την αναφέρω καν γιατί εμείς. Την ανέφερα εγώ για σένα. Την ανέφερες γιατί εμείς κάναμε μία μεταγραφή ουσιαστικά. Μία αβόμβα. Αλλά ήταν τεράστια. Μία μεταγραφή που θεωρώ ότι είναι παίκτης. Όχι γιατί. Για πιο πάνω. Όχι για πιο πάνω. Εντάξει, τον θεωρώ από τους καλούς του μπασκετάκι. Και, ναι, θεωρώ ο Ανακασιακός. Εντάξει, μιλάω λίγο και με βάση την εικόνα που έχω από τις ομάδες γιατί δεν έχω την πλήρη εικόνα. Ναι, γενικά, ναι, ό,τι έχουμε δει. Αλλά θεωρώ ότι ο Ανακασιακός φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι έχει πολύ γεμάτο ρόστερ με εμπειρία και ποιότητα. Να πούμε ότι. Ο πρώτος που κατάλαβε τι πήγαινες να κάνεις ήμουν εγώ. Ναι ρε. Να το πούμε, να το πούμε. Από το Σαμεράκι, ναι, ο πρώτος που... Πέταξε ένα πολύ μικρό τυράκι και του λέω... Και το, και το πέταξε το τυράκι σε ένα live που έκανες. Ναι, ναι. Έτσι απλά σε ένα σχόλιο από κάτω. Κάτι βόμβες, κάτι αυτά και κάτι... Δηλαδή μια... Πέταξα μια τριχούλα και την έπιασε ο γάτος. Και μου στείλε μετά για τη μεταγραφή. Θα το... Εντάξει. Πες ό,τι θες. Ναι. Ναι, όχι, έριξα εγώ στο Summer, έκανε live ένα παιχνίδι και μπήκα έτσι να τον απολαύσω γιατί το legend του στο live είναι εντάξει, άλλο level. Μην ξεκινήσουμε αυτά. Εντάξει, πάμε να κάτω, μην τρέπεσαι, μην κοκκινήσεις. Προχωράμε. Έριξα ένα τυράκι σε ένα σχόλιο από κάτω ότι παιδιά, καλώς εγώ των πραγμάτων, το χειμώνα η ομάδα θα κάνει ένα μπαμ που θα μεγατώνουν.
Όπως είπε και ο. Πώς τον λέτε αυτόν τον. Τον έχετε πει. Εν πάση περιπτώσει. Και το βρήκε και το βρήκε. Πέταξε τον μπαλάκι. Είπε Σπυρόπουλος. Και λέω είσαι γάτα, ρε φίλε. Λαγωνικό. Πού είναι λαγωνικό. Τι. Λαγωνικό, ρε φίλε. Λαγωνικό, και το βρήκε. Και λέω ναι, Σπυρόπουλος. Αν δεν κλείσει κάποια ομάδα, Σπυρόπουλος. Και ανεβαίνει το level και το επίπεδο. Λοιπόν, θυμάσαι την ερώτηση. Έχει πάρει το μικρόφωνο και το αφήνει με τίποτα. Θυμάσαι την ερώτηση. Τι θυμάμαι την ερώτηση. Ναι. Θα απαντήσω γιατί το είπα και πριν. Το Black Mappa. Κώστας Κουντούρης, ο Κούβαρης και ο Χαγιάς, ο οποίος ήταν από το Σάμερ, αλλά. Είναι καινούργια μεταγραφή. Ναι, καινούργια μεταγραφή για Γουίντερ. Νομίζω ότι είναι μια τριάδα απόλυτα πεζούμενη. Μου αρέσει απόλυτα... πολύ το Black Mappa. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Mm. Μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουν βρει ρόλους, έχουν. Είναι μια μίξη παλιών νέων παιχτών. Μ' αρέσει πολύ το φετινό Black Mappa και ο Γιαννάρακης έχει πει ότι φέτος δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάτε, πάμε, πάρουμε την. Off camera το έχει πει ή ο on camera. Και on camera, Γιαννάρακης τώρα. Α, έτσι, ναι, λέτε, τι ρωτάει. Ναι, γατάκι τώρα. Ευαγγέλης Γιαννάρακης, τέλος. Τι ρωτάω κι εγώ, μωρέ. Λοιπόν, οπότε Black Mappa. Ναι, ωραία. Θέλω να τους δω να κερδίζουν τα ναυάγια σε ημιτελικό. Λοιπόν, Λουκά, θέλω να μου πεις ποια είναι φέτος η πιο βαριά φανέλα της κατηγορίας. Απαγορεύεται να πεις του Λουκά εσύ. Λοιπόν, πιο βαριά φανέλα της κατηγορίας. Η πιο βαριά φανέλα της κατηγορίας. Μπορώ να πεις από μάδες που το έχουν σηκώσει και παίζουν ξανά αντί ένα. Που έχουν κούπες, που έχουν αστεράκια. Ναι, 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 ναι. Κοίτα να δεις. Επειδή είμαι αυτό που είμαι. Ναι. Χρειάζομαι βαριά φανέλα τη δικιά μας. Βαριά φανέλα πώς λοιπόν, πρέπει να το τεκμηριώσω. Θα το τεκμηριώσω βεβαίως. Τεκμηριώσε, δεν μπορώ να. Έτσι, λοιπόν, λέει, ναι. Λοιπόν, πρώτον, τη φοράει αυτή τη φανέλα ο 3-4 φορές πρώτος σκόρερ Β' Εθνικής και Α2. Σπυρόπουλος. Ωραία. Νομίζω αυτό δεν χρειάζεται να πω. Και δεύτερον, επειδή τη φοράω εγώ. και εγώ ανήκω στην κατηγορία του top 3 των τριπόντων 5 ολόκληρα χρόνια 6 που παίζω στο μπασκετάκι. Θες να πω κι άλλα? Δεν νομίζω ότι θα τελειώσω ποτέ. Ωραία, εντάξει. Και εγώ μας τώρα 15 τρίποντα και βάζω τα 3. Άμα τα βάλεις επί πόσα παιχνίδια, λογικά κάποια στιγμή μπορώ να είμαι κι εγώ πρώτος τρίποντα. Λοιπόν, πιο βαριά φανέλα. Βάσει ιστορία αυτό θα πούμε, έτσι. Ναι, αυτό. Μπορεί να πω την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Ναι. Ή τους Υπότες. Λόγω ιστορίας, τη διοργάνωση, λόγω παραστάσεων. Πολύ παλιές ομάδες, παραδοσιακές. Ναι. Αλλά επειδή δεν μπορώ να πω τη Ρεμάλ. Ναι, ούτε εσύ μπορεί να πεις, τέλος πάντων. Γιατί έχουμε πολύ βαριές φανέλες γενικά. Έχουμε, ξέρεις, πολύ δωρο κουσιωρία αυτές. Είναι πολύ βαριές ούτως ή άλλως οι φανέλες. Και σαν καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά επειδή λέει τώρα για πρώτους κόρες, έχουμε εμείς Αλεχάνδρο Λουκόπουλο με παραστάσεις ελεύθερα άλλες. Έτσι. Εντάξει, οπότε, έτσι, να τα λέμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα πω η υπόθεση Τρέλεμπορκ. Παίζει δίδυρο ταμπλό. Εντάξει, ναι. Το ακούω. Θα πω Τρέλεμπορκ, μιας και είμαστε και στο Περιστέρι, διαμαντή μου. Εντάξει. Ναι, σωστά. Λουκά, θέλω να μου κάνεις ένα ranking των ομίλων, να έχεις το κινητό και δες ομίλους και θέλω να μου τους βάλεις από τον πιο εύκολο στον πιο δύσκολο. Ή πες μου το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο για σένα. Ναι. Πάρε όσο χρόνο θέλεις. Μάλιστα. Εντάξει, θέμα βαθμολογιών, έτσι πάντα. Έχει δυναμικότητα, όπως θες πάρ' το. Ναι, εντάξει, δεν είναι και ομάδες πολλές ομάδες καινούργιες. Ναι. Έτσι. Αλλά θα μιλήσω με βάση τη βαθμολογία που βλέπω σε κάθε όμιλο. Θα πω ξεκάθαρα ότι ο πιο δύσκολος όμιλος είναι ο δικός μου, ο τρίτος. Να δικαιολογήσω το 3-3. Να δικαιολογήσω εκτός του 3-3, αλλά θεωρώ ότι είναι γιατί έχει τον Ανακασιακό που είναι ομάδα. Εντάξει, νομίζω είναι το φαβορί για να. Είναι μέσα στα φαβορί για να κατακτήσει. Για να το ξανασηκώσει. Είναι, νομίζω, μέσα στα φαβορί. Είναι γενικά ο όμιλος μου. Είναι η Mantra Heat που είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή και αδικείται από αυτό το. Συμφωνώ. Έτσι, αδικείται απίστευτα. Αδικείται απίστευτα τα παιδιά. Είναι η Περιστέρη Τρέλεμπορκ που ανεβαίνει. Την παρακολουθώ ότι ανεβαίνει και αυτή επικίνδυνα. Θεωρώ ότι ο πιο δύσκολος όμιλος είναι ο δικός μας. Που παίζουν οι 6 πρώτες θέσεις. Θα παίξουν, πιστεύω, μέχρι τελευταία αγωνιστική. Ας πούμε, πιο εύκολο όμιλο θεωρητικά. Ναι,
Όμιλο θα κατέληγα. Θα κατέληγα στον πέμπτο βάσει βαθμολογίας, γιατί έτσι όπως τα βλέπω λίγο οι τρεις πρώτες θέσεις έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά, Υπότες, Φιωρετσίνα και Σαν Αντώνιο, τα στρουμφάκια. Γόρντοξ. Ναι, είναι και Γόρντοξ, ναι. Α, ναι, είναι με 5-1, ναι. Θεωρώ ότι ναι, αυτές οι ομάδες οι τέσσερις έχουν ξεχωρίσει εκεί. Ναι. Απλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και το δείχνει. Ναι, αυτές οι τέσσερις ομάδες έχουν ξεχωρίσει τον πέμπτο όμιλο. Mm. Αυτό θεωρώ ότι ο δικός μας είναι ο πιο δύσκολος και ο όμιλος που φαίνεται ότι οι ομάδες έχουν, οι πρώτες δύο, τρεις, τέσσερις ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει, είναι ο πέμπτος. Okay. Αυτούς τους δύο θα ξεχώριζα. Okay. Ναι, και μιας και που έκανα την υποσημείωση για τους Gordox, πήγαινε πάρα πολύ καλή Gordox και δεν έχουμε πει για τους Gordox. Ναι. Και έχουν μέσα... Καλά, να σου πω, έχουμε ψωμάκια ακόμα, περίμενε, έχουμε έτσι. Ψωμάκια ακόμα. Πω. Παιδιά, συγγνώμη, θα το πω, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Δεν γίνεται ο δεμένα να μην είναι στην αρχή πεντάδα. Δεν γίνεται. Άρα βγάζουμε έξω το κουντούρι. Κώστα μου, θα σε βγάλω. Ωραία. Εμένα, γεια, παιδιά, είναι τρομακτικό απλά. Είναι καλά, σου λέω, έχουμε ερωτήσει ακόμα πολλέ. Μην αφανέσαι. Λοιπόν, για πιο δύσκολο, έτσι. Ναι. Τίνω να συμφωνήσω με τον Λουκά, περίεργο. Γι' αυτό θα χαλάσω καιρό. Θα πάει 10 βαθμού κάτω, βροχέ, καταιγίδε. Ναι, γιατί έχει ένα κασάκο, έχει way better. Βλέπω βαθμολογία, δεν έχω εικόνα. Έχει west side που είναι και αυτή τρομερή. Έχει μάντρα, τα πυράγχα δηλαδή που είναι στο 1-6, δεν είναι για εκεί. Πολύ δύσκολο όμιλο. Δεύτερον, σε δυσκολία όμιλο θα βάλω τον πρώτο που είναι η Ρεμάλ. Με αλκοολικό Friends μέσα, με μπυροκύλερες πολύ καλύτερο, με Circle. Νομίζω είναι αρκετά δύσκολο. Από του πιο εύκολου. Να πάω με τη σειρά. Όπως θες, πες του. Τρίτο σε δυσκολία, απλά. Κάνω ένα τέτοιο γιατί έχω. Λοιπόν, τρίτο σε δυσκολία, εγώ θα βάλω τον πέμπτο. Παρότι ο Λουκάς είπε όχι, εγώ βλέπω ότι έχει τέσσερις ομάδες που είναι στο 5-1. Δύο ταχυτήτων μεν, αλλά για το ποιος θα είναι στην τριάδα, ας πούμε, σωστό, θα γίνει σωστό. Κόλαση. Λοιπόν, βλέπω τον έκτο, έχει κουβαλίες όλη την Παλώμα Χουκς. Δεν θα τον βάλω εκεί. Βλέπω δύσκολο τον 7ο, αλλά δεν έχω εικόνα. Γιατί City Dogs, Scorpion, Ναυμάχο, Zeus, όλοι αυτοί είναι πολύ ψηλά. Είναι πέντε ομάδες που ουσιαστικά διεκδικούν την πρωτιά. Οπότε ξέρω εγώ, δεν θα είναι δύσκολο. Δύσκολο θα είναι. Σωστό. Ναι, ναι. Θα βάλω σε πιο εύκολο τον δεύτερο. Airball, Black Mappa μπροστά και μετά είναι τρίτο φύλλο. Grover, Blacklists. Τους Grovers περιμένουν να κάνουν step up και να μπουν, αλλά τον θεωρώ έτσι από τους πλέον εύκολους. Ναι. Βέβαια, να κάνω μια υποσημείωση και εδώ. Πιπιλαδέλφια. Έχουν μέσα τρία παιδιά που είναι τρομερά μπασκετικοί. Φωτιά. Αλλά μάλλον δεν μαζεύονται. Αλλιώς ένα μάτσο που τους είχα δει είναι πολύ ποιοτική. Πολύ γρήγοροι, πιτσιρικάδες. Εξαιρετικοί. Και δεν έχω μιλήσει για τον 8ο νομίζω, έτσι. Α, Μπαλαφούτης πρώτος. Ναι. Να τελειώνουμε με αυτό. Ναι. Δεν έχω από κάτι άλλο. Εντάξει. Μπαλαφούτης, ο οποίος, αν δεν ξέρετε, στο προηγούμενο μάτσο που παίζανε οι Τρισίτη, μου είχε στείλει μήνυμα στο Messenger κοντοσούβλη και μου λέει κάτσε αρένασε. Ναι. Είχε σηκώνει λοιπόν το κινητό και το βάζω στην κάμερα και δείχνει το κοντοσούβλη που μου είχε στείλει ο Μπαλαφούτης. Με Μπαλαφούτη πρώτο στην 8ο όμιλο, η κουβέντα σταματάει εκεί. Εντάξει. Γεια σου, Γιώργο μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Λουκά, αυτό εν μέρη μου το έχει απαντήσει εσύ, αλλά θέλω να μου πει και ο Λουκά στην νόμη του. Θέλω να μου πει μια ομάδα που είναι τώρα χαμηλά στι βαθμολογίε. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά εσύ βλέπει ότι μπορεί να κάνει νίκες ζημιές. Να κάνει τις λεγόμενες κηδείες. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι μια ομάδα θα είναι έτσι με βάση που τα λεγόμενα του φίλου μου του Στέφανου και τους έχω παρατηρήσει και είναι η ομάδα του. Ναι. Έτσι είναι μια ομάδα που πιστεύω το 3-3 δεν είναι την αδική. Έτσι. Η ομάδα που πιστεύω, ρε φίλε, θα κάνει κηδείες, ας πούμε, πιστεύω πως θα είναι η House of Buckets. Oh. Oh. Αυτό θα απαντούσεις και εσύ. Πώς γίνεται και συμφωνείτε, ρε φίλε, τώρα με τον Λουκά, εσύ, πάρα, μπορώ να το εισηγήσω. Παιδιά, πρώτα, κοίτα να δεις, θεωρώ με το Σάφανο το μπασκετικό IQ μας είναι πολύ ψηλά.
Εντάξει, πολύ μπασκετικό IQ. Βέβαια, το δικό μου είναι ελαφρώς πιο ψηλά, αλλά οκ, okay, ακολουθεί. Θεωρώ, τέλος πάντων, πάμε στην ερώτησή σου. House of Buckets, πιστεύω ότι είναι η ομάδα που. Πιστεύω ότι είναι η ομάδα που θα κάνει το step up και θα κάνει πολλές κηδείες. Και μάντρα, έτσι. Μην την παραλείπουν, γιατί σου λέω είναι μια ομάδα που τη γουστάρω. Ναι. Μ' αρέσει και το 2-4 δεν είναι στο level και στο επίπεδο. Αν τα βάλεις κάτω παικτικά και μπασκετικά, δεν είναι, παιδιά, εντάξει. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι. Αυτό το 2-4 είναι πολύ άδικο για αυτούς. Λοιπόν, House of Buckets, έτυχε να κοιτάω χθες λίγο, έτσι, να χαζελώ εγώ βαθμολογία στο βράδυ. Εγώ τους είχα πέρσι να πάρω και το Summer κάποια στιγμή, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είδα όμως, και δεν ξέρω γιατί, είναι ότι λείπει ο Τσιγαρίδας. Έχει παίξει ένα μάτς. Ναι, και εγώ το βλέπω. Οπότε αλλάζει το δεδομένο. Ναι. Τους είχα, δεν έχω δει τη σύνθεση τους φετινή. Με την εικόνα που είχα από το καλοκαίρι, τους θεωρώ πάρα πολύ δυνατούς. Πιστεύω ότι αν είναι η περσινή ομάδα, θα ανέβει 100%. Αν δεν μπαινέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Οπότε θα πω για τη Ρεμάλ ότι η Ρεμάλ με Λουκόπουλο, Μπουρίτη, Παπαϊωάννου να κατεβαίνουν σταθερά. Μπουρίτη είδα έκανε. Μπουρίτη είναι παιχταρά. Έτσι να το πω. Ανελέγδη. Μεγάλη μεταγραφή του σκάουτερ. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Όταν μάθει να παίζει κανονικά με τα παιδιά και αν μαζεύονται όλοι, νομίζω ότι θα χτυπήσει την πρωτιά. Αν και είναι πολύ χαμηλά. Λοιπόν, και αυτοί που τους πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα ανέβουν 100% είναι οι ανυπόταχτοι Γαλάτες. 3-3 δηλαδή, που το βλέπω, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ λίγο. Εντάξει. Έφυγε ο Γιωργάρας βέβαια από πέρσι. Ναι. Έχουν κάνει γενικά πολλές αλλαγές. Έχουν κάνει αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι και φανέλα έχουν και ποιότητα έχουν και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο χαμηλά. Okay. Πιστεύω ότι θα χτυπήσουν τριάδα. Okay. Πάμε τώρα σε μια. Αυτή είναι σήμερα ίσως η αγαπημένη μου ερώτηση. Λουκά, ποια είναι η ομάδα που γκρινιάζει περισσότερο στους ρεφ? Πολύ απλή ερώτηση. Απαντήστε μου τώρα εσείς. Αυτό σου λέω. Η ομάδα που γκρινιάζει περισσότερο στους ρεφ. Καλά, εσύ λογικά πρέπει να μου πεις από ομάδες που έχεις παίξει, γιατί αλλιώς... Ναι, ναι, σίγουρα από ομάδες που έχω παίξει, ας σου πω. Μόνο ο Λουκάς στο τελευταίο μάτι που έχει φάει 7-77 τεχνικές ποινές. Πάμε, προχωράμε. Κοίτα, εγώ θα σου πω τώρα με βάση τις ομάδες που έχουμε παίξει εμείς. Γενικά δεν έχω πλήρη εικόνα για να σου απαντήσω αυτό. Ναι. Και θα η απάντησή μου θα έχει μέσα και το περσινό πρωτάθλημα. Εννοείται, ό,τι θες. Σίγουρα. Νομίζω η ομάδα που... γκρινιάζει. Αλλά δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε, αλλά είχε γκρινιάξει πάρα πολύ στο περσινό summer ο αλκοολικός. Okay. Εντάξει, χωρίς αυτό να συνεπάγεται με κάτι με τα παιδιά, έτσι. Απλά με βάση τους αγώνες που έχουμε παίξει, θεωρώ ότι από ό,τι θυμάμαι ο αλκοολικός ήταν η ομάδα που είχε γκρινιάξει γενικά έτσι για... Ναι, για το, για, μπορεί να άτυχε το παιχνίδι βέβαια, ναι, έτσι. Ναι. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη ομάδα έτσι που να ήταν... Φέρε το μικρόφωνο σε μένα που θυμάμαι. Εγώ πλήρη εικόνα. Τώρα. Εντάξει. Μπορείς να πεις και πάνω από μία. Συμπέσου. Εννοείται ότι θα πω πάνω από μία. Σιγά μία. Κάτσε. Λοιπόν, στην πρώτη θέση, the winner is West Side. Ναι. Yes. West Side στην πρώτη θέση, νομίζω. Πολύ αγαπημένη μου ομάδα, να ξέρεις. Όταν περιγράφω West Side, πραγματικά το χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είπα ότι δεν χαίρομαι. Ναι, και εγώ. Ναι, λέω, είναι από τις πολύ αγαπημένες μου. Πες. Είναι εκρηκτικοί χαρακτήρες. Ναι. Εγώ έχω ο Νικολάος στην αρχή και τον Μπάμπη που κάνω φοβερή πλάκα. Αλλά είναι εκρηκτικοί χαρακτήρες. Τελεία. Λοιπόν, χωρίς να έχουν γκρινιάξει φέτος, αλλά επειδή γκρινιάζουν 500 χρόνια, ναι. Είναι η Orlando Tragics. Σωστό. Παιδιά, συγγνώμη για τη φετινή χρονιά, αλλά. Ναι, μια. Και για να κλείσω με την. Μόνο τρεις θα μου πεις. Πες μου. Δεν θα κάνουν τέτοιο να μην τους μεταδίδω μετά. Δεν γίνεται. Πρέπει να κρατήσω και τη θέση μου. Ναι. Λοιπόν, με πολύ αγάπη θα το πω το τελευταίο. Με πολύ έτσι. Συμπάθεια, Intercity. Intercity. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Νικολάου, που είσαι εργαλείο και τέτοια. Ναι, νομίζω ότι η Intercity είναι σε αυτούς που γκρινιάζουν πολύ. Και αν δεν γκρινιάζαν, οι πορείες τους θα ήταν. Αρκετά καλές όλα τα χρόνια γιατί έχουν έτσι μια πολύ ωραία παρεούλα. Καλά, εκτός είναι φανταστική τύπη όλοι. Κάνω απίστευτη πλάκα. Ναι. Αλλά μέσα στο γήπεδο
Εκστασιάζονται λιγάκι. Έχει γκρίνια, έχει γκρίνια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βάλτε το μυαλό σας λίγο προς την άνοιξη που ανοίγει ο καιρός πάλι και θέλω να μου πείτε ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Αυτές είναι ερωτήσεις που γουστάρω να απαντάω. Πες μου, πες μου. Λοιπόν, δεν μπορείς χωρίς, να... την, χωρίς την ομάδα μου, έτσι. Δεν μπορεί να μου πει την ομάδα χωρίς σου. Χωρίς την ομάδα μου, αλλά να σου βάλω τρεις. Μόνο τέσσερα. Α, θέλω να πάω. Όχι, εντάξει. λοιπόν, χωρίς την ομάδα μου θα απαντήσω, έτσι. Ωραία, ωραία. Ας πούμε ότι εμείς έγινε μια έκπληξη και αποκλειστήκαμε. Ναι, τέσσερα συν ένα, ας πούμε, ή τα ναυάγια. Αφήνω τα ναυάγια απ' έξω. Ναι, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, τη μία ομάδα την έχουμε χιλιοπενέψει σήμερα και με το δικαιούται ανακασιακός. Ωραία. Έτσι. Βλέπω αλκοολικό. Δύο. Αν έχει διάρκεια, γιατί είναι μια ομάδα που αν κρατήσει διάρκεια θα μπει, θα πάει μέχρι εκεί. Κοίτα, Βλαστιακός νομίζω ότι θα είναι. Δηλαδή βάζει τις βάσεις, έχει βάλει τις βάσεις ήδη για να είναι. Και ρε φίλε, θα σου χώσω και μία ομάδα, ας πούμε, δεν θα την πω έκπληξη, έτσι, δεν θα την χρήσω σαν έκπληξη και θα πατήσω πάνω λίγο στα λεγόμενα του φίλου μου του Στέφανο. Ναι. Περιστέρι Γόρντοξ. Καλά, έκπληξη δεν είναι. Ναι. Όχι, έκπληξη με εννοώ με βάση βαθμολογίας, επειδή είναι μία ομάδα που εγώ δεν την γνωρίζω ακριβώς, απλά βλέπω κάποιους παίκτες που ανεβαίνουν, τα MVP και όλα αυτά. Και γουστάρω να παρακολουθώ τι έχει κάνει ο καθένας και που έχει παίξει τα λοιπά και τα λοιπά, το βιογραφικό του, ας πούμε. Θα σου τους βάλω και αυτούς. Νομίζω Περιστέρι Γόρντοξ, ανακασιακός, αλκοολικός και... Βλαστιακός. Και ναι. Όλοι οι ακόσοι. Ό,τι τελειώνει, θησιακός έχει βάλει. Λοιπόν, για πες, Στέφανε. Πολύ καλή ερώτηση. Και οι απαντήσεις θα είναι έτσι περίεργες. Ναι. Λοιπόν, θα ήταν λίγο πιο έτσι, να λέγαμε ποιες ομάδες θα βγουν πρώτες στους ομίλους τους για να ξεκινάμε και να πούμε στο Final Four, αλλά επειδή είπαμε έτσι θα το πάμε λοιπόν όπως το θες. Λοιπόν, δεν βλέπω ομάδα από τον δεύτερο όμιλο να πάει Final Four. Μπορώ να το πω έτσι. Ωραία. Ανακασιακός πιστεύω θα πάει. Ένας. Βλαστιακός δύο. Ναι. Συμφωνώ. Ανακασιακός, Βλαστιακός. Πιστεύω πολύ στην ποιότητα των Cavaliers. Έχουν πολλές απουσίες βέβαια. Δεν μαζεύονται πάρα πολύ. Αλλά πάω με Cavaliers. Okay. Και θα τελειώσω με τους Friends, στο οποίο ναι, τους θεωρώ υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις, παρά την, απουσία, παρά την απώλεια του Σακλαρίδη. Είναι υπερπλήρης ομάδα, δηλαδή... Με coach. Νομίζω ότι Friends θα πάνε. Okay. Friends, Ανακασιακός, Βλαστιακός, Κουβαλίες. Εντάξει. Μ' αρέσει που δίνεις και έξτρα ομάδες που δεν... Ναι, εννοείται, εννοείται. Σε όλα τα Final Four πάντα μπαίνει μια ομάδα που δεν τη βλέπεις, έτσι, είναι ανέκαθεν. Ναι, ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, Λουκά, ποια ομάδα παίρνει φέτος το βραβείο των καλύτερων social media? Τα πιο προσεγμένα, τα πιο ωραία. Τι να σε κάνω που ρωτάς για την κατηγορία, δεν ρωτάς γενικά. Δεν πάω να ρωτήσω γιατί development. Αυτό, ναι, ναι, αλλιώς την απάντηση θα την είχα έτοιμη. Γενικά μαυροτσούκα, ναι, development δεν είναι, development δεν είναι. Ναι, λοιπόν. Ναι. Εσύ πες. Εσύ απλά θα ακολουθήσεις δική μου απάντηση. Ναι. Γίνεται και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι πιο δύσκολη θέση. Γιατί απαντάς πρώτος. Εγώ έχω την περιθώρια να σκεφτείς. Ναι, και να σκεφτείς και να ψαχτείς. Την επόμενη μετά είμαι ο Στέφανος. Και πολλά και. Ναι. Ρε μεν. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω και τι να μου πεις τώρα, ναι, νομίζω είναι η πιο εύκολη ασυνάμα. Εντάξει. Θες να πάμε σε μια άλλη και να σου αφήσω χρόνο να τη σκεφτείς. Ναι, θα το προτιμούσα αυτό για να μπω λίγο στη δέκα, σαν να σκεφτώ την ίδια σας. Για να προλάβει και ο Στέφανος να πήγει μετά. Ναι. Θέλω να μου πείτε ποια παλιά ομάδα παραδοσιακή που δεν παίζει φέτος development 1
ή δεν έχει σταματήσει ή είναι πιο χαμηλά. Θα θέλατε να την ξαναβλέπατε φέτος σε αυτή την κατηγορία? Πες Στέφανε εσύ. Πες. Έλα ρε φίλε, σε πόσα χρόνια είσαι στο μπασκετάκι? Μου έδωσε να assist. Ναι. Αλλά δεν ήμουν έτοιμος να σουτάρω. Ναι. Θυμίζω ομάδες που παίζαν παλιά. Μία πρέπει να μου πεις. Κοίταξε, όταν περιγράφεις, έχεις 280 ομάδες, περιγράφεις όλες, ξέρεις το μυαλό κάπου θολώνει. Δεν μπορεί να μην έχεις μια αγαπημένη που να μην, που να μην παίζει φέτος. Που να μην παίζει φέτος. Που μπορεί να είναι και παραπάνω δηλαδή. Ναι. Αυτά θα πρέπει να τα είχαμε τώρα μπροστά μας να τα... Το μυαλό κολλάει. Λοιπόν... Σκέψου και εσύ, άμα μας και τις πρόταση. Απαντάς πρόταση. Α, έχω, ναι, έχω. Έχω, είναι σίγουρος. Fast break. Ναι. Fast break, η οποία είναι από τις πλέον παλιές ομάδες. Με κορμό ίδιο Μιτσάρας Μπουλαξής, πολύ αγαπημένος. Και παιδί Ρεμάλο Fast break. Ναι. Βέβαια. Δεν τα ήξερα. Έχουν παίξει Summer μαζί. Δεν τα ήξερα αυτά. Ναι, είχε γίνει συνένωση. Fast break με. Ναι. Fast break που τους αγαπώ πολύ γιατί είναι όλοι μεγαλόπαιδα. Είναι τρομερά μπασκετική. Έχω τρομερό μπιφ με τον Ηλιάδη. Τρομερό μπιφ. Τα βλέπουμε. Τρομερό μπιφ. Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Fast break χωρίς δεύτερη σκέψη. Είσαι έτοιμος? Ναι. Είμαι έτοιμος γιατί θα τον ακολουθήσω στην απάντηση. Ναι. Θα τον ακολουθήσω γιατί έχουμε παίξει με τα παιδιά. Έχουμε παίξει, έχουν εμπειρία, έχουν πολλά πράγματα. Και θα συμφωνήσω με τον Στέφανο, fast break. Το ακούω. Γιατί έχουμε παίξει και έχω πλήρη εικόνα. Ναι. Για απάντησε μας εσύ, Βασίλη. Για μένα, από που να έχουν σταματήσει, εγώ θα σου πω. Να σου πω που έχουν σταματήσει. Κάνει τέτοια, κάνει χειρονομίες. Να πούμε, ο Στέφανος Κουλιαμπής κάνει χειρονομίες και από που συντονίζει τώρα. Μπορώ να πάρω εγώ την έννοια που παρουσιαστεί και να κάνεις τον κρόνο. Να σου πω. Ξέρεις ποιους ήθελα πολύ φέτος να τους ξαναδώ? Δεν ξέρω αυτό που μου λες. Τους Indians, του Μανώλη, του Κριτικού. Αυτούς ναι, τους Indians. Ναι, αλλά με βόλεψε γιατί πήρα τον Μπουρίτη. Γι' αυτό σου λέω. Ήθελα να ξαναβλέπω στον παρκέ, στην development 1, τον Μανώλη, τον Κριτικό. Μανώλη, κάτσε εκεί που είσαι, είσαι και μπαμπάς νέος τώρα, άσε γιατί έχω τον Μπουρίτη εγώ τώρα. Αυτούς έχει. Κάνε 5-6 χρόνια. Εντάξει είμαστε, σε πόση ώρα σου απάντησα? Εντάξει, αμέσως. Που δεν ήμουν προετοιμασμένος. Είσαι πιο διαβασμένος από μένα 100% παρότι είσαι πιο μικρός. Αυτό σου λέω. Δεν πειράζει. Σκεφτήκαμε καμιά ομάδα για social media. Σας έδωσα χρόνο. Επειδή είναι δύσκολη κατηγορία που μας ρωτάς για social media. Έλα, έχει πολλές ομάδες. Τη Circle θα έλεγα. Είναι διαχρονικά ομάδα με social media και ναι, αυτό τη Circle. Συμφωνείς, Λουκά? Θα συμφωνήσει το γατάκι γιατί δεν ξέρει να απαντήσει. Ήταν αδιάβαστος. Εντάξει. Εγώ να πω ότι μου αρέσουν οι αλουμπουδιάρδες στα social media. Παίρνω το λόγο μόνος μου. Εγώ το κάνω δουλειά. Λέω αλουμπουδιάρδες. Είναι και ο φίλος μου Γιάννης ο Κουτσάγιας εκεί και θα πω αλουμπουδιάρδες. Εντάξει, Βασίλη. Αφού σου αρέσουν τα social των παιδιών, μπράβο. Λοιπόν. Ξεκινάμε τώρα ένα καινούριο τέτοιο που θα προσαρμόζονται ερωτήσεις και για σένα και για σένα, Λούκα. Οπότε μπορείς να ρωτάς γενικά και να απαντάει ποιος είναι επίτιμος, για να μην τον εβάζουμε σε δύσκολη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, ποια ομάδα για σένα είναι αγαπημένη σου να περιγράφεις και ποιος speaker θέλεις εσύ να βλέπεις στο γήπεδο όταν μπαίνεις? Για το Λούκα είναι εύκολη απάντηση, νομίζω. Ναι. ποια ομάδα είναι αγαπημένη να περιγράφω, Ναι. Χωρίς το ποια ομάδα συγκεκριμένα είναι πολύ. Ωραία, πες μου ομάδες. Λοιπόν, ομάδες. Έχω τέτοια πράγματα, ναι, έχω αγαπημένες ομάδες να περιγράφω. Προφανώς και δεν θα πω. Μ' αρέσει να περιγράφω πολύ Porto Raptors. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ σαν χαρακτήρες πάνω από όλα τα παιδιά. Ο Γιάννης, εντάξει, το παιδί. Φοβερά παιδιά, φοβερή παρεούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τους περιγράφω και φέτος δεν έχω κάνει το ματς. Μ' αρέσει το Black Mamba, πολύ, πάλι λόγω χαρακτήρων, πάλι λόγω Βαγγέλη Γιαναράκη και ό,τι βλέπω. 100% θα πω Ναυάγια γιατί δεν μπορώ να μην το πω, είναι πραγματικότητα όμως. Περίμενα να το πεις. Ρε φίλε, εντάξει, ξέρεις, μ' αρέσει να λέω το σχολιάκι μου το περίεργο, το πονηρό, όταν βλέπω και έχει, ξέρεις, 0 στα 4, 5 και μετά βάζει 1 και κάνει το πανηγυρισμό. Με πάει ταμείο. Μου είπε over 4,5, 5. Ισχύει, και ένα παράταση 6. Το βλέπω. Ναι.
μπορώ να το ανοίξω πολύ αυτό. Και η Ντερσίτη μου αρέσει να περιγράφω. Δεν θέλω να παρεξηγούν ομάδες, αλλά η Μάντρα Χίτ είναι από τις πλέον αγαπημένες μου. Ναι. Εκεί με τον Βαγγέλη τον Μόλο, ναι, είναι επίσης πολύ ωραίος τύπος. Ας αφήσω αυτές για να μην. Σου έχω μία έξτρα ερώτηση, κάτι να απαντήσει ο Λουκάς πρώτα μετά, που είναι συμπληρωματική σε αυτή. Okay. Λοιπόν, εντάξει, δεν χωράει τώρα την απάντηση, την ξέρουν. Όποιος παρακολουθεί, όποιος παρακολουθεί τώρα. Εντάξει, είναι όποιος παρακολουθεί τώρα μπασκετάκι, βιντεάκια και κουτουλού και κουτουλού. Ναι, ναι. Καταλαβαίνει ότι έχω εθισμό να έχω απέναντί μου τον Στέφανο. Δηλαδή. Εντάξει, μου δίνει κίνητρο να χάνω, να βάζω τρίπλο και να πανηγυρίσω. Δηλαδή, έτσι, τύπος, έτσι, είναι έτσι. Αλλά ακολουθεί από πίσω. Oh, έναν, τον Στέφανο. Έναν. Στέφανο. Κάτσε, έναν. Μία ομάδα διάλεξε. Σωστό, εντάξει. Εντάξει. Το δέχομαι. Ρε φίλε, κοίταξε. Μου δίνει. Ο Στέφανος είναι ο Στέφανος. Εντάξει, δηλαδή. Θα μπορούσα να μην τον απαντήσω και καθόλου γιατί εννοείται ότι θα ήταν. Τα εύκολα συνομούνα παραλείπονται. Προχωράμε. Εντάξει, εννοείται ότι είσαι και εσύ έτσι γιατί μην ξεχνά ότι έβγαλε. Είσαι αυτός που έβγαλε το. Το Ναν. Το Ναν και τα λοιπά και τα λοιπά. Γελάει ο Στέφανος. Εντάξει. Όχι, όλοι είναι καταπληκτικοί εννοείται, αλλά Στέφανος και Μπιλάρας είναι. Βρήκε τον Μπιλάρα και τα κάνει τώρα. Περίμενε να πούμε πώς βγήκε το Ναν. Ναι. Γιατί υπάρχει λόγος που βγήκε έτσι. Ναι. Στο Κάρβουνο, ένα κρύο βράδυ πέρυσι το χειμώνα, είχες βάλει. Στο Κάρβουνο αποκλείεται. Τι αποκλείεται. Α. Είχες βάλει 8, 9. Στον Κολονό με το Σιμάντρα. Στο Summer. Στο Κάρβουνο είχε βγει πρώτη φορά. Το θυμάμαι. Είχε βάλει ή 8 με ή 9. Με του Βλέη και. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Ναι, είχα βάλει 8 ή 9. Και το έβλεπα από πάνω. Και ναι, το ναι, λέω ναι, από πάνω. Και σε ρωτάω, ποιο αριθμό έχετε πίσω από το 9 και ναι, μετά ναι, από το. Ναι, ναι, ναι. Όλα ναι, τα θυμάμαι. Ναι, 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 ναι. 9 στα 25. Περίμενα αυτή λοιπόν, την ερώτηση. Να το απαντήσω. Θα το απαντήσω και θα το απαντάω με. Άμα θέλει, το δείχνω κιόλα. Μετά ψάξω έτσι, τώρα λίγο. Με 8 στα 15. 9 δεν είπατε πριν. Ή 8-9 είπαμε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ρε φίλε, δεν κάθομαι να μετράω τώρα. Όταν ένα παίξι υπερβαίνει τα 4 τρίποτα, δεν μπορεί να κάθεται να μετράει. Πάνω από 50%. Έτσι. Και ξεκίνησα το πρώτο ημίχρονο με ένα στα αεροπορία. Ναι. Το έχω αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Συγγνώμη. Εγώ είμαι πιο οικονομικός όταν παίζω. Μπορώ να σας δείξω τα στατιστικά μου, να δείτε. 2 στα 2, 2 στα 3 έχω. Πολύ οικονομικός. Ισχύει. Δεν παίζει φέτος όμως μέχρι. Δεν παίζω γιατί δεν. Ναι, ναι, εντάξει. Με το πόδι πάμε, εγώ με το ποδαράκι. Γι' αυτό μου είπε και Ναν έτσι. Γιατί ο Ναν παίρνει 30 προσπάθειες, 40 προσπάθειες, κάνει 7 λάθη και βάζει 30 πόντους και σου παίρνει ένα μάτς. Γι' αυτό με είπε Ναν. Γιατί παίρνω τόσες προσπάθειες, κάνω τόσα λάθη και μπορώ να σου πάρω ένα μάτς. Δεν έχω για να καλύτερο παιδί. Εσύ. Αμάν. Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να μου πεις μία ομάδα που περιέγραφες όλα αυτά τα χρόνια πολύ, αλλά φέτος για κάποιο λόγο δεν την πολύ πετυχαίνεις και σου λείπει από τα γήπεδα. Πού μπορεί να την κάνει άλλο speaker, να έχει πάει να παίζει αλλού πιο συχνά κτλ. Και θέλω να μου πεις ποιο speaker δεν σε πολύ περιγράφει και θέλω να τον ξαναδείς. Δεν είναι η ομάδα που περιγράφω πάρα πολλά χρόνια. Είναι η ομάδα που περιγράφω τα τελευταία 2 χρόνια. Mm-hmm. Τους έκανα πάρα πολύ και φέτος δεν τους έχω κάνει καθόλου και απάντησα ότι είναι Πορτοράφτορς. Πορτοράφτορς. Ναι. Και σου είπα επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ γενικά σε είναι όλο τους. Το ξέρω. Μου έχουν λείψει να τους περιγράψω. Να δω λίγο τον Γιαννάρα και να πούμε δύο κουβέντες. Mm-hmm. Να δω τον Μετρέλα και Κορδέλα. Oh, ναι, το Μετρέλα και Κορδέλα. Τι τύπος είναι αυτός. Ναι. Πορτοράφτορς. Πορτοράφτορς. Την απάντηση την έχω. Όταν την έκανε ο Στέφανο, κατάλαβα ότι θα με ρωτήσει κάτι αντίστοιχο, ναι, και την έχω έτοιμη. Δεν είναι τώρα στο μπασκετάκι. Γιάννης Κάρμας. Ω, πολύ σωστό. Είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησα, ο άνθρωπος που ήρθα σε πλήρη επικοινωνία για το τι χρειάζονται οι διαδικασίες για να βγουν τα ναυάγια στην επιφάνεια. Και είναι ο άνθρωπος που μου έκανε πρώτη περιγραφή και είναι ο άνθρωπος που τον είχα και στην ομάδα μου. Στην ομάδα που πήρε στην παίζει, ομάδα. Παίζει. Απλά δεν είναι στο. Ναι. Γιάννης Κάρμας. Ναι. Θα ήθελες μια guest εμφάνιση περιγραφή. Ρε φίλε, εντάξει, ο άνθρωπος είναι. Γιάννη, αν μας ακούσε. Είναι ο άνθρωπος του παρκέ, αλλά συνάμα και του social. Είναι. Ναι. Μια φωτογραφία του ισοδυναμεί με 3.000 like, δηλαδή μπορεί να πληρωθούμε κιόλα. Μπορεί να πούμε ποιο συνάδελφο μας λείπει. Ποιο συνάδελφο μας λείπει. Αν θες, μπορεί να πεις, μπορεί να απαντήσεις. Πάρτε. Εύκολα, Ανδρέα Θεοδόρου. Έτσι. Εύκολα. Έτσι. Και εμένα, και εμένα, και εμένα. Εντάξει. Άρα πατάς την ερώτηση. Λοιπόν, παρότι μου παίρνουν τα μάτια του Αρένα, έτσι. Καλά. Τελειώνουμε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Στέφανε. Ναι.
ποιος, ποια, θέλω να πεις μια διάδα ρεφ που πας Σάββατο μεσημέρι στο Άρενα, έχεις 5 μάτς. Ποια διάδα ρεφ βλέπεις και λες τι ωραία ρε φίλε, έχω αυτούς τους δύο, θα περάσουμε καλά σήμερα. Δύο μόνο θα μου πεις, δεν θα μου πεις τώρα 5-6. Λοιπόν, θα πω ποια είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Ναι. Βαγγέλης Βαδίτης. RVL1. Μακράν. Αλλά με αυτούς που γελάω πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ, είναι Γιώργος Πέπας και Θωμάς Οκόλλης. Oh, πεθαίνωνα. Oh, πεθα... δηλαδή, μόνο γελάω. Διάδα, ναι, διάδα φωτιά. Ναι, 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 ναι. Γιατί έχω φοβερές σχέσεις με όλους, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Είπα αγαπημένος Βαγγέλης, ναι, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους. Περνάω πάρα πολύ καλά και με τον Βαγγέλη εννοείται πάντα, αλλά Γιώργος Πέπας και Θωμάς Οκόλλης. Ναι. Τα φιλιά μου στο Θωμά, τα φιλιά μου για μένα. Λοιπόν, Λουκάς, ξέρεις πώς θα πάει η ερώτηση για σένα. Ναι. Άστα αυτό, θα σου πω εγώ κάτω. Εκεί με ρίξεις κατηγορία, τώρα με πας στους πάγκους. Ναι. Κοίταξε. Δεν έχω προσωπικές επαφές με κανένα διαιτητή, γιατί είμαι παίκτης που δεν... Αλλά μου αρέσει... Δηλαδή τους βλέπω, λέω ότι αυτοί οι δύο θα με σφυρίξουν και οκ. Okay, λέω, ναι ρε φίλε, τους γουστάρω γιατί... Θα πάει καλά. Ναι, τους γουστάρω γιατί οκ. Okay, συνεννοήσιμοι, συνεργάσιμοι κτλ. Οκ, κομπλέ. Ένας είναι ο Βαγγέλης, ο Λιβαδίτης. Και ρε φίλε, έχω με την Ειρήνη, έχω εθισμό γιατί όποτε σφυρίζει η Ειρήνη είναι που βάζω τα 7-8 τρίποντα. Α, ναι, είναι γουρί. Γουρί, ναι, πες το γουρί, τι να σου πω, ναι. Είναι κανονική διευθύνση, κανονική. Το ξέρω, είναι, ναι, το ξέρω απόλυτα γιατί έχουμε κοινό φίλο έναν που, από το χωριό μου που. Ναι. Είναι διαιτητής. Ναι. Πάς περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτοί οι δύο διαιτητές είναι που τους βλέπω και λέω: οκ, okay, θα έχουμε ένα ωραίο ματσάκι και προχωράμε. Να συμπληρώσω κάτι από αυτό. Ναι. Κάθεσαι τώρα και πιστεύεις, Βασίλη, εσύ το Λουκά, που λέει ότι δεν έχω κάποια δυναμία όταν ο άνθρωπος είναι πρόεδρος, παύλα προπονητής, παύλα παράγοντας, παύλα παίκτης. Δεν κάνω σχόλιο, φίλε. Εγώ τώρα αφήνω να πει. Δηλαδή, μας δουλεύει μέσα στην γούρμα σε 4 άτομα και εσύ κάθεσαι και το πιστεύεις. Μπορεί να έχει και επαφές υπογείως. Προχωράμε. Λοιπόν, Στέφανε, ξέρω την απάντηση εγώ, αλλά πες μας να το ξέρει και ο κόσμος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γήπεδο να περιγράφεις και Λουκά, ποιο είναι το αγαπημένο σου γήπεδο να παίζεις? Εντάξει, μακράν μπασκετάκι αρένα, θα πω. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά μ' αρέσει εκεί, έτσι έχω πάνω ότι... Έχεις την άνεσή σου. Ναι, μ' αρέσει. Έχω μάθει να... Να λειτουργώ σαν σπίτι. Όταν φεύγεις από εκεί, δεν νιώθεις λίγο ότι το ψάχνεις μετά? Εννοείται. Mm. Είμαι και Ταύρος στο ζώδιο, το οποίο ξέρεις, δεν θέλω πολλές αλλαγές γενικά. Οπότε ναι, θέλω μπασκετάκι αρένα και ναι, με συγκεκριμένο κόσμο συνήθως και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Τα μέρη μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν χωράει μπασκετάκι αρένα. Σου αρέσει σαν γήπεδο να παίζεις? Μου αρέσει σαν γήπεδο να παίζω, ναι, γιατί μου αρέσει γενικά και το παρκέ μου και η εικόνα του γήπεδου είναι, δηλαδή είναι ωραίο γήπεδο. Έχω και το φιλαράκι εκεί, βέβαια, έτσι. Εντάξει, είναι ένας από τους λόγους. Είναι ένας από τους λόγους, έτσι, να τα λέμε όλα. Αλλά θα μπορούσα να διαλέξω κι άλλο ένα. Που φάει την μπάλα μέσα, ξέρω. Μαζαράκι. Ποιο? Την τελευταία φορά που παίξες στο Σπάρτακο, μου λες μ' αρέσει γιατί δεν φάει την μπάλα. Ναι. Ρε φίλες, ο Σπάρτακος, δεν ξέρω, είναι σε πολλούς, στην ομάδα μου τουλάχιστον, δεν είναι και. Δεν κόβει και φλέβα όταν βλέπει Σπάρτακο. Εμένα για κάποιο λόγο. Σου μ' αρέσει, ρε φίλε. Μου πάει πολύ το γήπεδο αυτό. Ναι, δηλαδή και τη ρουφάει. Αλλά Ζωφριά πιστεύω είναι από τα καλά γήπεδα. Ζωφριά πιστεύω είναι από τα καλά γήπεδα. Ζωφριά. Για να παίζω και να περιγράφω. Α, ναι, ναι. Αλλά θα καταλήξω στην ερώτησή σου ότι ποιο γήπεδο ή ποια γήπεδα, μπασκετάκι αρένα. Έτσι, έτσι, έτσι. Συμφωνούν και οι δύο. Λοιπόν, Στέφανε. Ποια είναι, μου το έχεις απαντήσει, αλλά θα σε ρωτήσω να το πεις και official, η αγαπημένη σου εμφάνιση από ομάδα φέτος στην D1. Ναι, εντάξει. Black Mappa, την οποία την περίμενα με ανεμιμονησία, τον είπε ο Βαγγέλης ότι κάτσε να δεις τι θα έχουμε. Ναι. Και όταν την είδα, μου αρέσει αυτό το μπιτζαμοειδές, το αμφιλεγόμενο πάντως. Σε άλλους αρέσει πολύ, σε άλλους δεν αρέσει καθόλου, σήμερα να ξέρεις. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο, είναι ιδιαίτερο. Έχω αποθεώσει Black Mappa σήμερα. Έχεις πει τα πάντα να πω. Ναι. Έχεις βάλει πεντάδες, ομάδες, το ένα, το άλλο, ναι. Okay. Δεν παίρνουμε παραπάνω λεφτά, πάντως αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Ναι. Το λέω για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λουκά. Η καινούργια με εμφάνιση θα πει ο Λουκάς. Την καινούργια μου αντίθετη του χρόνου.
Κοίτα, μου αρέσει και η Black Mapa εμφάνισή της πάρα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αλλά μου αρέσει αρκετά, έως πολύ, αρκετά έως πολύ, και η εμφάνιση από τους Green Rose. Οι καινούργιες. Νομίζω ότι ξεκινήσανε... Είναι καινούργιες. Ναι, είναι καινούργιες, καινούργιες, καινούργιες. Κέρμπολ, πώς θα το βλέπεις. Θεωρώ, ναι, πιστεύω οι Black και οι Green Rose έχουν πολύ καλές εμφανίσεις. Okay. Πολύ καλές, ιδιαίτερες. Ναι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω κάτι Green, οπότε καταλαβαίνεις ότι... Το κατάλαβα πολύ. Ακούστηκε, ακούστηκε, ακούστηκε. Λοιπόν, Στέφανε, αυτή είναι η ερώτηση μόνο για τον Στέφανο. Ποιον άνθρωπο βλέπεις στο γήπεδο, πάρ' το όπως θέλεις. Μπορεί να πεις του team το ένα το άλλο όπως θες και λες σήμερα θα έχουμε γκαντεμιές διαφόρου τύπου και θα αργήσουμε και θα γίνουν παρατάσεις και δραματισμοί και όλα θα γίνουν τέλος πάντων. Οπα. Έχεις έναν. Εγώ έχω ένα σίγουρα στο μυαλό μου. Ένας ο οποίος είναι. Ο παρατασάκιας. Όλων. Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες γιατί μας φυλάει την πατρίδα. Έτσι. Ο Φώτης αναγνώστης, αλλά δεν κάνω πάρα πολλά παιχνίδια με το Φώτη. Οπότε έχει μείνει αυτό. Λοιπόν, αυτός ο οποίος όταν μπαίνει στο γήπεδο, έστω και για λίγο, και το μάτσα πάει παράταση, είναι ο κομισάριος, ο αδερφός μου. Ο αγαπημένος μου, ο Γρηγόρης Αντωνάκης. Ναι. Ναι. Ωραία. Οπότε τον βλέπω, του λέω: σήκω, φύγε. Θα πάμε παράταση. Και έχει τουλάχιστον ένα 70% που γίνεται παράταση στα μάτς. Ναι. Ναι. Οπότε όσο χαίρομαι που τον βλέπω, τόσο το χαίρομαι για να πάμε παράταση. Δεν επιβεβαιώνω. Αλλά συμβαίνει σε εσένα. Σε μένα, δεν είπες. Εντάξει, ναι. Σε μένα συμβαίνει ωραία, αυτό. Ωραία. Ο αδερφούλης μου, ψηλό αυτό είναι. Για μια φορά. Λουκά, εσύ θέλω να μας πεις αν έχεις κάποιο γούρι πριν τα μάτς. Κάποιο γούρι. Ναι. Όχι, δεν ασχολούμαι με γούρια και τέτοια. Δεν είσαι αλήθεια. Όχι, δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι ιδιαίτερα. Όχι, δεν θα καθίσω να κάνω αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να κάνω έτσι, να βάλω αυτό, να βάλω εκείνο, να κάνω την προσευχή μου. Όχι, δεν έχω τέτοια φάση. Εντάξει, οκ. Okay, okay. Δεν είμαι σε τέτοια φάση. Εντάξει, αυτό. Και πάμε τώρα για να κλείσουμε. Επιτρέπω και στους δύο να πείτε ό,τι θέλετε για πρώτη φορά σήμερα. Δεν θα φάει κανείς και θα το ελέγξω εγώ. Θέλω να κάνει μία ερώτηση ο Λουκάς στο Στέφανο και μία ερώτηση ο Στέφανος στο Λουκά. All bets are off. Πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε. Θα το μοντάρουμε διαμαντί μου, αν έχουμε θέμα. Λοιπόν. Η ερώτηση είναι εύκολη. Η απάντηση είναι το θέμα. Πρώτον, αν πιστεύεις ότι η ομάδα σου θα πάει στο Βελιγράδι. Δεν μπορώ να πω την ομάδα, το όνομα, καταλαβαίνεις. Αν η ομάδα θα πάει στο Βελιγράδι. Να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει. Ναι. Αν θα πάει η ομάδα στο Βελιγράδι, ο κόσμος σας θα πάει στο Βελιγράδι. Λοιπόν. Όχι, το σκέφτηκα γιατί εντάξει, είναι αυτονόητο ότι ποια ομάδα θα υπερτερεί εκεί σε κόσμο και. Και λασουσουρελά. Αλλά θα πάει ομάδα, θα πάει κόσμος στο Βελιγράδι και δεν θα πάνε οι λεπτεπίλεπτοι. Προφανώς έτσι, για να μην έχουμε κάποια ζόρια, θα πάνε αυτοί που πρέπει. Και δεν θα είναι μόνοι τους. Όπως και ο δικός κόσμος θα είναι μόνος του. Σωστός. Το ακούω. Άλλη ερώτηση, άλλη μια άλλη ερώτηση. Ναι. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει τη φετινή Ευρωλίγκα? Όχι. Με οπαδικό συναισθηματισμό. Μάλλον, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το Final Four της Ευρωλίγας φέτος και ποιος θα είναι ο νικητής? Λοιπόν, πιστεύω ότι οι πιθανότητες να δούμε την ίδια τετράδα με την περσινή είναι περισσότερες. Άσχετα που η Ρεάλ έχει κάνει κοιλιά της, αλλά πιστεύω ότι Φενέρ, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και... Ποια άλλη ήταν πέρυσι? Α, Ολυμπιακός. Όχι, ρε, το ξέχασα. Ναι. Είναι Ολυμπιακός. Πιστεύω αυτοί οι τέσσερις θα είναι πάλι. Και θα γούστρα ένα τελικό Παναϊκό Ολυμπιακό, εννοείται, έτσι, δεν το συζητάμε. Οι πιθανότητες, εκτός ότι θα πω την κλασική απάντηση μοιρασμένες και για τις τέσσερις ομάδες, όχι, ρε φίλε, δεν θα το πω. Πιστεύω Παναϊκός. Και όχι επειδή είμαι Παναϊκός, αλλά πιστεύω Παναϊκός. Θα απαντήσω, θα προσθέσω δύο πράγματα. Πες τι θες. Πρώτον,
Επειδή πήγα τη Ρεάλ, η κοιλιά της Ρεάλ είναι μεγαλύτερη από τη Λουκά. Δεύτερον. Επειδή μιλάμε για μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θέλει, η πυροστορία στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια είναι συντριπτική υπέρ του Ολυμπιακού. Εντάξει. Όχι, απλά το αναφέρω γιατί να ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν κάτι 5 στο ΆΚΑ, κάτι 7 συνεχόμενα στην Ευρώπη κτλ. Λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Προχωράμε. Λοιπόν, θα κάνω και εγώ. Δεν θα κάνω 3-4 ερωτήσεις που κάνει ο Στέφανος. Θα κάνω μία, αλλά είναι μεγάλη παραδόφατσα, φίλε. Φαίνεται. Όχι μόνο επειδή ξέρει καντάρια μπαλά, αλλά φαίνεται κιόλας από τον τρόπο που μου πασάρει την ερώτηση. Ναι. Που μου είπε ότι ο Ολυμπιακός, τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, 7-0 και. Ρε φίλε, ναι, αφού είμαστε, μιλάμε με τα μάτια εμείς. Στέφανε, νίκες ή τίτλους? Προφανώς τίτλους. Προφανώς η ομάδα σου έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χάνει άμα πάει σε τελικό. Αλλά οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Οπότε φέτος πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός του Εβάν Φουρνιά. Νομίζω μου απάντησε, αλλά μου τα μπέρδεψε λίγο γιατί πριν στην απάντηση τη δική μου έδωσε και αυτός μια απάντηση και λέει: μα εμείς κερδίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Άρα μείνε με τις νίκες. Έτσι. Μείνε όταν θα μου παίρνει συνεντεύξεις να μου λες κάτι για 7-8-10-0. Και εγώ θα έρχομαι το Μάιο. Έτσι, απλά η διαφορά ποια είναι? Ότι μην εστιάζεις πολύ μπροστά μου στην μπλούζα, γιατί έχω δικαστήριο τον άλλο μήνα, το έχω δικαστήριο το καλοκαίρι με το αστεροσκοπείο. Τα έχω κλέψει αστέρια όλα. I love you. Δεν φτάνει που προσπαθώ να βγάλω μόνο κεφάλι για να μην φαίνεται αυτή η κοιλιά της Ρεάλ. Κάνεις και σχόλια. Κάνεις και σχόλια τέτοια περίεργα. Να πούμε ότι όποιος έχει δει συνέντευξη με τον Στέφανο τον Κοιλιά, μη φαίνεται οριακά το κεφάλι του. Και πηδάει. Τουρικά. Δεν πηδάει να πάρει rebound, αλλά πηδάει για να φαίνεται η φανέλα. Ναι. Εντάξει. Δεν είσαι συναχωμένος σήμερα? Ποτέ. Όχι, γιατί χτες το κάμουνας είχε λίγο κρύο. Κανένα πρόβλημα. Σου είπα, μην εσύ με τις νίκες. Να μείνω εγώ με τους τίτλους. Δεν χωράει κάτι διαφορετικό η κουβέντα μας. Ναι. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Εντάξει, είμαστε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αν μας θέλουν ξανά. Θέλουμε να μας ξαναφωνάξουν αργότερα σε 2-3 μήνες. Να έχουμε πλήρη εικόνα. Νομίζω ότι είναι ένα διδυμάκι το οποίο πέρασα πολύ καλά. Εγώ να δεις. Πέρασα πολύ καλά. Ήμουν σίγουρο ότι θα περάσω καλά δηλαδή. Και ήταν και ένας λόγος τον οποίο έμαθα και ήρθαμε με πιο μεγάλη διάθεση. Έτσι. Να πω την αλήθεια. Αν το έχω στο μυαλό μας. Το ίδιο θα πω κι εγώ. Μόλις δέχτηκα την πρόσκλησή σας, εννοείται με κλειστά μάτια ήρθα. Είμαστε μια ωραία παρέα, γελάμε, γλεντάμε. Παίζουμε. Μπειράγχας. Μπειράγχας, μπειράγχας. Μπειράγχας και πρόσεξε. Αύριο, παιδιά, η ομάδα μου θα κατέβει δωδεκάδα. Τα ναυάγια δωδεκάδα. Πήρα μπουράκ. Εντάξει, πήρα μπουράκ, παιδιά. Μήπως θες να θεωρήσεις κάτι? Πήρα μπουράκ που ξέρουν πολύ καλά ότι ο Λουκάς βάζει 30 πόντους, ο Μπουράκ βάζει 10, παίρνει καμιά 30 rebound. Γεια σας, MVP. Μπουράκ. Τον πήραμε τον Μπουράκ γιατί είχε κάποια θεματάκια, τον πήραμε τώρα. Θα τον έχω από αύριο. Γιατί παίζει, παίζει από αύριο. Ναι, ναι, ναι. Όχι διαγωνιστική, ναι. Μου γύρισε ο Μαρπίνης, εντάξει, με έχουν χτυπήσει κάποιοι τραυματισμοί την ομάδα, φουμάς κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο θέμα μας. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, υπέροχα και θέλω να πιστεύω ότι θα δεχτώ πάλι την πρόσκληση μετά από όποτε εσείς κρίνετε ότι πρέπει και να έχω δίπλα μου το φίλο μου τον Στέφανο. Τίποτα, αλίμονο. Ναι. Αλίμονο. Και εμείς όλοι, όλοι ευχαριστούμε. Αλίμονο. Και κάνει και φοβερό σπιτικό χαλβά, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Και εκκρεμεί, μιας και το ανέφερε, ναι, είχα χάσει ένα στοίχημα. Δεν μπορεί. Είχα χάσει ένα στοίχημα και του είχα φέρει το χαλβά. Είχα χάσει ένα στοίχημα για κύπελο, για Super Cup, δεν θυμάμαι τώρα αυτά τα μπρούτζινα. Δεν θυμάμαι, ασχοληθώ με το Super Cup τώρα από τον μπρούτζινο. Έλα, πάμε. Ξεχάσει πώς τα παίρνουν αυτά, είπε Στέφανε. Ξεχάσει να πάρω Super Cup, Super Cup, είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αλλά εκκρεμεί ένα τραπεζάκι το οποίο πρέπει να το κανονίσουμε να φάμε το μεζεκλίκι μας. Έτσι, πρέπει να το κανονίσουμε. Και προχωράμε. Έπεται, έπεται, έπεται. Θέλω να πιστεύω αυτό που είπαμε, ότι θα είμαστε πάλι το team εδώ και να έχουμε και στην παρέα μας και τη φίλη μας την Γλυκερία. Έτσι. Έτσι. Να τα πούμε. Μπράβο. Να ακούσει και αυτή τα σχολιανά της απαντήσεις. Ευχαριστούμε τον Διαμαντή για τη φιλοξενία. Έτσι. Εννοείται. Διαμαντής forever. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε σε ακόμα ένα Ben Hur επεισόδιο που θα βγει 3,5 ώρες. Αυτά. Όπως λέει και η Γλυκερία, πολύ πολύ μπάσκετ και τα λέμε στα παρκέ. Δεν λέει μόνο αυτό, λέει και τα φιλιά μας. Πες τα φιλιά μας, μην κολλώνεις. Και τα φιλιά μας. Έτσι, προχωράμε. Τα φιλιά μας. Γεια, γεια.